Καταρχάς θα πρέπει να πω ότι αρνούμε και δεν αποδέχουμε ότι συμμετέχω ως βουλευτής σε έναν γκρουπ ή ένα κλαμπ ανεντίμων ανθρώπων. Μπορεί να έχουμε τα λάθη μας, μπορεί να έχουμε τις αστοχίες μας, αλλά τουλάχιστον ανέντιμοι δεν είμαστε. Όταν συζητούμε κάποιους νόμους, είτε συμφωνούμε μεταξύ μας είτε διαφωνούμε, το κάνουμε διότι αυτόν επιτάσσει η συνείδηση, η γνώση μας ως ένα σημείο και η ιδεολογία μας. Οι κανονισμοί είναι πολύ γνωστό ότι θα πρέπει να συνάδουν με τον νόμο ο οποίος εγκρίνει και προβλέπει την έκδοση τους. Όταν οι κανονισμοί υπερβαίνουν τα του νόμου, έχουμε αυτόν το οποίο λέμε από τον πρώτο έτος της νομικής, υπέρβαση νόμου. Αυτόν έγινε σε αυτήν την υπόθεση. Δηλαδή, παρουσιάστηκε από την υπηρεσία αυτή, η οποία εφαρμόζει, υποτίθεται, τον νόμο, την Επιτροπή, ένα πλέγμα κανονισμών, οι οποίοι κατά αυτούς θα έπρεπε να συνάδουν με τον νόμο. Και ακριβώς επειδή, όπως έχει περιγράψει ο κύριος Δαμιανού, με τον οποίο συμφωνώ απολύτως, προκειμένου να μην ξεφύγει κανένας από αυτούς όλους οι οποίοι αντιμετωπίζουν πειθαρχικά αδικήματα στην ενεξελίξη, είπαμε ότι ναι, να τροποποιηθούν οι κανονισμοί ώστε να συνάδουν με τον νόμο, αλλά δεν θα πρέπει να δοθεί συγχωροχάρτη ούτε αμνηστία σε αυτούς οι οποίοι είναι υπόλογοι δυνάμει του νόμου. Αυτό έγινε σε αυτή την υπόθεση, αυτό έπρεπε να γίνει και τίποτε πέρα από αυτό. Το να διορθώνεται ένας νόμος ή ένας κανονισμός είναι ένα έργο πολύλεπτο, το οποίο θα πρέπει να κάνουμε ανεξαρτήτως εάν κάποιοι εξ ημών διαφωνούν ή συμφωνούν. Επομένως, με αυτήν την λογική και επειδή με βάση την τροποποίηση των κανονισμών δεν θα δοθεί αμνηστία, δεν θα δοθεί συγχωροχάρτη, όπως λέμε, σε αυτούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα των πράξεων τους και των συνεπειών αυτών, θα υπερψηφίσουμε τον νόμο.